Μετά από συνάντηση της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα με καθαριστές της ΔΕΠΟΣ ΑΕ το μεσημέρι της Τρίτης, δεν φέρεται να ξεκαθάρισε το τοπίο με το ζήτημα του υπέρογκου ποσού των 300.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη Δήμαρχο Καβάλα, το θέμα πρόκειται να προχωρήσει προς συζήτηση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελείωσε η συνάντηση που είχαμε με τους εκαθαριστές της κοινοπραξίας ΔΕΠΟΣ Δήμου Καβάλας, στην οποία συνάντηση ο Δήμος Καβάλας έθεσε το θέμα ότι θεωρεί το θέμα πάρα πολύ σοβαρό για να μείνει χωρίς απ' έξω το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα φέρει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα συζητηθεί, θα ληφθούν αποφάσεις και θα τους απαντήσουμε. Οπωσδήποτε είναι μια υπόθεση η οποία έρχεται από πάρα πολύ παλιά, αλλά η οποία πρέπει πριν να ξεκαθαρίσει να ελέγξουμε κι εμείς σαν Δήμος ορισμένα πράγματα. Η κυρία Τσανάκα δεν δίστασε να σχολιάσει και την απουσία του επικεφαλής της Δημοκρατικής Παράταξης Καβάλα Φίλιππ Ανοιχτή Πόλη Κωστή Σιμιτσή, ο οποίος είχε εκφράσει πολύ νωρίτερα από τη συνάντηση τη δική του άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Τη Δευτέρα δεν ήρθε ο κύριος Σιμιτσής, αντίθετα είχε ήδη κάνει δήλωση, είχε ήδη γραφτεί στον τοπικό τύπο η δήλωσή του. Και η δήλωση ήταν αυτή που και σαν δήμαρχος και εγώ και ο ίδιος, η γραμμή του Δήμου από το 2009 και μετά δεν έχει αλλάξει, και από την εποχή του Ερυφηλίδη είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα χρήματα που διαχειρίζεται η ΔΕΠΟΣ και μέσω της ΔΕΠ μετά, μέσω της κοινοπραξίας ΔΕΠΟΣ Δήμου Καβάλας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στη ΔΕΠΟΣ τι έκανε, ας πούμε, στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού, αλλά μπορούμε μια χαρά να ελέγξουμε αυτά που γίνανε στην Καβάλα.